Ποτά. Το 82 με 80.000 κόσμο. Εντάξει μας, τα εισιτήρια τότε ήταν 75.400. Αλλά μπαίνανε έτσι, λοιπόν. 2-0 με γκολ του Αναστόπουλου και το άλλο δεν θυμάμαι τώρα. Ο Λεμονής. Όχι, δεν θυμάμαι. Πω, πω τι έπαθα. Τέλος πάντων, 2-0 με γκολ του Αναστόπουλου. Γιατί νομίζω ότι το γκολ του Αναστόπουλου το έδωσε ο Λεμονής, νομίζω. Τέλος πάντων. Θα το θυμηθώ, πού θα μου πάει. Λοιπόν, να πω κάτι τελευταίο τώρα. Να πω του Σλούκα να φέρει, να το φέρει αυτό. Α, και τα δύο ο Νίκος. Ε, ναι ρε φίλε. 82-84, ναι. Και τα δύο, ναι ρε Νίκολα. Νίκο, Νίκο, εσύ είσαι ο Φωνιάς και όχι ο Δημόπουλος, ο παλιό πουσαράς. Λοιπόν, Σλούκα, το θέλει ο Γόκαμπ αυτό. Στείλ το. Να το στο δώσει πάνω, Παρασκευή. Ναι ρε, τι έλεγα κι εγώ, τι έλεγα Λεμονή. Το ένα θυμόμουν το έδωσε ο Λεμονής. Και εγώ νομίζω ότι το έβαλε ο Λεμονής. Και τα δύο ο Νίκος Αναστόπουλος. Παιχταράς μεγάλος. Λοιπόν, παιδιά, τι να πούμε άλλο τώρα πάνω σε αυτό. Είχα να σας πω κάτι ακόμα για το μπάσκετ. Τα είπε και ο Αλέκος τώρα. Είναι σημαντικό. Αναστόπουλος, Παναγιώτου. Και όλοι οι άλλοι διαιτητές, ο Μάνος και κάτι... Που ο Μάνος... Έτσι... Ξέρετε που δουλεύει. Μπράβο. Λοιπόν... Τέτοιο 27-0 σερί δεν έχετε κάνει. Ούτε 17. Ένα νίκες σερί. Έτσι. Μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε γραμμές τώρα. Αλλά άμα βγει Παναθηναϊκός να μου πει τώρα σε ποιο άθλημα να μιλήσουμε θέλει. Του μπάσκετ, γιατί τώρα προχτές βγήκε ένας λέει δεν θέλω τα αθλήματα, μόνο μπάσκετ ποδόσφαιρο. Ενώ ο ύμνος τους λέει πρωταθλητής παντοτινός όλα τα σπορ, ψεύτικος ύμνος. Τα άλλα τα σπορ που λέει παντοτινός πρωταθλητής σε όλα τα σπορ δεν τα θέλετε. Τα είπε ο Αλέκος, 51-0 στο Πόλο. Ρε 51-0, ρε. Ρε ντροπή, είσαι η ντροπή της θάλασσας. Της πισίνας. Ρε 51-0, ρε. Και να, θυμάμαι κάτι σκόρ, θυμάμαι ένα 17-3. Καλά και προχτές πόσο ήρθαμε. 17-4 θα είμαι προχτές. εντάξει. Πρέπει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να βάλει, του Ερασιτέχνη να βάλει ένα πρόστιμο στον τερματοφύλακα. Λοιπόν, πάμε σε γράμμες. Καλησπέρα. Γεια. Λούκας από τον Πειραιά. Τι είσαι, Καλογριά. Λούκας. Λούκας. Τι λέει. Λούκας. Καλό βράδυ, ρε, έλα ρε. Θα κάθομαι εγώ να σπάσω το στομάχι μου το τι διάλογο λες. Λούκας. Ρε το Σλούκα. Κωστάκι γερά, πάρ τους τα λεφτά. Πόσα πόντους έβαλε αυτός, 5-6, πόσους έβαλε. 9. Δηλαδή, 1.000.000 κάθε πόντος που έβαλε, αντιστοιχεί σε 1.000.000. Απορώ ρε Γιαννακόπουλε, απορώ μέσα γιατί σε έχω ξύπνιο παλικάρι. Πώς έπιασε τόσο κοροϊδό ο Σλούκας. Μα με τα λεφτά αυτά έπαιρνες 3, εγώ θα στα λέω μωρέ. 3 παίκτες από το NBA. Σε ποιον δεν θα δίνεις 3.000.000 για 9 μήνες. Σε ποιον, ποιος θα λέγει όχι. Εμπρός. Τάκη. Καλό βράδυ, πάμε σ' άλλον. Ξέρω ότι πονάτε, τα ξέρω, αυτά εδώ σας πονάνε. Αυτή η φανέλα, αυτό το μπάσκετ, όλα. Ναι ρε γίγαντα Μπαρτζόκα. Εμπρός. Ωε,
Ωε, ωε, ωε. Παιδιά, οι φανέλες αυτές, ξέχασα να πω, θα πουλούνται από αύριο στο Καραϊσκάκι, στην μπουτίκ του Ολυμπιακού. Και αυτή και οι άλλες τρεις. 6-6 οι κούπες από εποχή Μούμιας και μετά. 6 τέτοια κύπελλα πρωταθλήματα, 2 Super Cup, έτσι, 6-6. Και έχουμε και άλλα 2 φέτος. Ναι, 8-8. Εμπρός. Έλα, Τάκη, σε παίρνω τηλέφωνο μια ώρα. Τι μαλακής. Βρε, αγαμίσου, ρε. Δεν πάει να παίρνεις και 2 ώρες τηλέφωνο. Σου είπα εγώ να πάρεις και σε έστησα. Άκου, μαλάκα, θα προσέχεις τι λες. Σου είπα να πάρεις εγώ τηλέφωνο και σε έστησα. Άντε, γάμισου. Επιλογή σου είναι. Σε πονάει ο Σλούκας. Ναι, ο Σλούκας. Σε πονάει που σου πήρε τα λεφτά και δεν παίζει. Αυτό το μπάσκετ θα παίξει. Μέχρι τα 37 θα τον έχετε εκεί. Μέχρι τα 37. Θα τον έχετε εκεί. Θα είναι η δεύτερη μούμια της Ελλάδος. Εμπρός.